Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 4 Φεβρουαρίου σήμερα είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Δυσίωνες είναι οι τουριστικές προβλέψεις για το 2012 με βάση όσα αναφέρθηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποίησαν οι Σύλλογοι Ξενοδόχων Τζακίνθου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, παρουσιάζεται μείωση στις κρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι που φτάνει έως το 20%. Αιτία αυτής της πτώσης αποτελεί η οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας και η αβεβαιότητα που επικρατεί για το μέλλον της. Με μια μεγάλη εκδήλωση, όπως συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια, οι Σύλλογοι Ξενοδόχων της Ζακύνθου προχώρησαν και φέτος στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους, καλώντας ταυτόχρονα τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών να δώσουν το παρόν. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, παρόντες ήταν και αρκετοί εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών, ενώ αναφορά έγινε σε αρκετά θέματα που αφορούν τον κλάδο, με πρώτο το πώς διαμορφώνεται η κίνηση μπροστά στο καλοκαίρι. Το διάστημα από τις 10 έως τις 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να καταθέσουν τα μηχανογραφικά τους στα λύκεια των περιοχών τους όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΙΗ και τα ΤΕΙ της χώρας. Με βάση τις έως και σήμερα οδηγίες που έχουν λάβει οι διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως πιθανότερη ημερομηνία έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων θεωρείται 21 Μαΐου. Τις τελικές οδηγίες για την ημερομηνία έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων περιμένει από το Υπουργείο Παιδείας η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως τονίστηκε από τον προϊστάμενό της Γιάννη Κοπανά, ως πιθανότερη ημέρα έναρξης των πανελλαδικών θεωρείται 21 Μαΐου. Ωστόσο, στην υπηρεσία δεν έχει δοθεί ακόμη τέτοια οδηγία. Να δημιουργήσει στη Ζάκυνθο έναν καλλιτεχνικό και ταυτόχρονα πολιτιστικό σταθμό που θα προσελκύει και ένα άλλο είδος επισκεπτών, επιδιώκει η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου. Ήδη υπάρχουν σχέδια για την υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου, αρχίζοντας από το φετινό καλοκαίρι. Την πραγματοποίηση στη Ζάκυνθο μιας ξεχωριστής καλλιτεχνικής δραστηριότητας που θα δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και τουριστικού ρεύματος προς το νησί, θα επιδιώξει η Επιτροπή Τουρισμού μετά από σχετική πρόταση που κατατέθηκε από τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου, όπως ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής, αντιδήμαρχο Παναγιώτη Κολύρη, θα φιλοξενηθούν στη Ζάκυνθο από το φετινό καλοκαίρι οι Ρώσοι ζωγράφοι, ενώ ανάλογες καλλιτεχνικές δράσεις θα αναπτυχθούν και τα επόμενα χρόνια. Ανικανοποίητος δηλώνει ο επικεφαλής του Ιόνιου Αρχιπελάγου Ηλίας Μπεριάτος από την πορεία της αιρετής περιφέρειας. Όπως επισήμανε, η παράταξή του τηρεί τους κανονισμούς, όμως πλειοψηφία εξακολουθεί να τους παραβαίνει και να μην έχει αναπτυξιακό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Ο επικεφαλής της παράταξης Ιόνιο Αρχιπέλαγος Ηλίας Μπεριάτος, με αφορμή την επόμενη ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κέρκυρα για τον απολογισμό των πεπραγμένων, προχώρησε σε ένα σύντομο σχολιασμό για την μέχρι τώρα λειτουργία της αιρετής περιφέρειας, τονίζοντας πως για τις δυσλειτουργίες δεν ευθύνονται μόνο οι οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες συστάθηκε, αλλά και η έλλειψη οργάνωσης και η συμπεριφορά της πλειοψηφίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λιμάνια των μικρών νησιών της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αναμένεται να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο, μετά από απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής των Μικρών Νησιών. Στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί 19 με 20 Φεβρουαρίου, προγραμματίζεται να τεθεί το θέμα μιας ολοκληρωμένης εισήγησης πρότασης που αφορά στις λιμενικές τουριστικές εγκαταστάσεις των μικρών νησιών, καθώς και το συγκοινωνιακό πρόβλημα. Η απόφαση λήφθηκε από την Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής και Μικρών Νησιών στην πρόσφατη συνεδρίασή της, μετά από ενημέρωση των μελών της από την πρόεδρο και αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Σμαράγδα Σαρδελή για τις ενέργειες και επαφές που είχε με το αρμόδιο Υπουργείο και τον Υφυπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, ώστε να αναβαθμιστούν οι συγκοινωνίες στα νησιά. Άρχισε η καταγραφή των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να συγκροτηθεί το ενιαίο Μητρό σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Υποπολάρη, θα βοηθήσει όλους όσοι έχουν ανάγκη προκειμένου να εξυπηρετηθούν γρήγορα και χωρίς προβλήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 23 αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία Δυτικής Ελλάδος και Νοτίων Ιωνίων Νήσων και 8 για τη Συνομοσπονδία Εξέλιξης των Σωματείων Ατόμων με Αναπηρία Υποπολάρη στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή στα γραφεία του. Η συμμετοχή κρίθηκε αρκετά σημαντική αφού συμμετείχαν 383 μέλη του Σωματείου από τα 550 που είναι εγγεγραμμένα στο Αμητρώα του. Από την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις και όχι από την Τζικνοπέμπτη έτσι όπως συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό ανακοίνωσε η Καρναβαλική Επιτροπή που αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του φετινού καρναβαλιού, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις εντός και εκτός πόλης.
πιο πλούσιο από κάθε άλλη χρονιά. Αναμένεται να είναι το φετινό Ζακυνθινό Καρναβάλι, οι εκδηλώσεις του οποίου θα ξεκινήσουν μία εβδομάδα νωρίτερα και συγκεκριμένα από τις 12 Φεβρουαρίου και όχι από την Τσικνοπέμπτη, έτσι όπως συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Στην ανακοίνωση αυτή προχώρησε η Καρναβαλική Επιτροπή του Δήμου, τα μέλη της οποίας αυξήθηκαν και με συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκε το σύνολο του προγράμματος των καρναβαλικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν δράσεις εντός και εκτός πόλης. Κυρίες και κύριοι, και εδώ το απόψινό μας δελτίο έφτασε στο τέλος. Το ακολουθεί σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση η θεατρική παράσταση Ιστορίες Αθλειότητας του Μπρέχτ από το Ιόνιο Θέατρο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.